Πάμε στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, πρώην δήμαρχο της Βιάνου, όπου έχει την πρώτη ουσιαστική εικόνα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαριτάκη. Καταρχήν, να καλησπέρα. Μου πείτε σε ποιο μέγεθος είναι η καταστροφή στις ελαιοκαλλιέργειες. Κοιτάξτε, εντοπίζεται σε νέες περιοχές τόσο του Δήμου Βιάνου, αλλά και σε άλλες περιοχές του Μηνώα Πεδιάδος ή Αχανών Αστερουσίων, σε όψιμες περιοχές που τώρα τελευταία γίνεται η ελαιοσυγκοπητή, περιοχές όπως είναι η Μάρτα, όπως είναι η Έμπαρος, όπως είναι ο Καραβάδος. Δυστυχώς ήταν ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να διήρχεσε λίγα λεπτά, αλλά ήταν πραγματικά καταστροφικό, διότι ουσιαστικά ράβδισε ότι ελαιόκαρπος υπήρχε ακόμα πάνω στις ελιές. Άρα άμεσα πρέπει οι Δήμοι από Δευτέρα να κάνουν τις ανάλογες ενέργειες που πρέπει να αναγγείλουν τη ζημιά για να μπορέσουν στη συνέχεια οι παραγωγοί μας να κάνουν τις αιτήσεις προκειμένου να γίνουν εκτιμήσεις από τους γεωπόρους του ΕΛΓΑ. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο Δήμο της Βιάνου, γιατί γνωρίζουμε ότι ακούσαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ της Έλλης ότι είχαμε και σε περιοχές των Αστερουσίων αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας του Λασιθίου χαλαζόπτωση σήμερα. Ναι. Είναι ορεινές περιοχές κυρίως, όχι παραλιακές περιοχές. Είναι ορεινές περιοχές εκεί που ακόμα η συγκομιδή ήταν όψιμη, δεν είχε ακόμα μαζευτεί συγκομιδή. Και εκεί σας είπα ότι και στην Έμπαρο και στον Χόνδρο και στην Μάρθα και στον Καραβάδο έτσι διαπιστώνεται πρόβλημα. Θα πρέπει δηλαδή ο ΕΛΓΑ από την επόμενη εβδομάδα κιόλας να έχει συνεργεία στην Ήπεθρο προκειμένου να εκτιμήσει τις ζημιές που έχουν πάθει στην παραγωγή μας. Επειδή με βάση τα καιρικά φαινόμενα, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε και την εξέλιξη αυτών. Φαίνεται ότι. Βέβαια, κύριε Ρασκαλάκη, αν επιτρέπετε, και ένα φαινόμενο νότια της Βιάνου, έναν υδροστόβιλο, ο οποίος έκανε ζημιά, ευτυχώς εισαγωγικά, σε ένα μόνο θερμοκήπιο της περιοχής, όπου πραγματικά το κατέστρεψε με την παραγωγή των αγκουριών που είχε μέσα. Είχαμε δηλαδή και ένα φαινόμενο υδροστοβίλου, ένα σπάνιο ναι, αλλά καταστροφικό στις περιοχές στις οποίες συμβαίνει το φαινόμενο αυτό. Ήταν στην περιοχή περίπου ανατολικά της Άβρης προς την Ψαρή Φοράδα. Επειδή ξεκινάει μία αστάθεια που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέων χαλαζοπτώσεων, τι συμβουλεύετε ως Περιφέρεια Κρήτης στους ελαιοπαραγωγούς, στους ελαιοκαλλιεργητές, με δεδομένο ότι αυτό μπορεί να είναι η αρχή μιας καταστροφής? Ακριβώς. Πρέπει να μαζευτεί ως σύντομο χρονικό διάστημα ο ελαιόκαρπος. Εδώ δεν υπάρχει κάποια προστασία. Πρέπει οι παραγωγοί να κοιτάξουν, ήδη μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Οι τιμές πάνε καλά, είναι ικανοποιητικές φέτος. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει η συλλογή του ελαιόκαρπου στο αμέσως επόμενο διάστημα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Διότι βλέπετε ότι σε 2 ή σε 5 λεπτά μπορεί να έρθει η καταστροφή. Και είναι κρίμα σε μια εποχή που έχουν ανακάμψει τιμές ελαιολάδου να χαθεί το πολύτιμο αυτό προϊόν για τους αγρότες μας. Επειδή όλοι γνωρίζουμε πόσο γραφειοκρατική είναι η διαδικασία της καταγραφής ζημιών, ποια είναι η διαδικασία, πώς θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, δηλαδή τι πρέπει να κάνει ένας ελαιοκαλλιεργητής που σήμερα, δηλαδή ο κύριος που ενδεχομένως έχει αυτό το χωράφι που βλέπουμε, το λιόφυτο, το χαλάζει όπως όλα δείχνουν, ράβδισε τις ελιές του, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει καταρχήν ο Δήμος ή οι Δήμοι που έχει γίνει η καταστροφή αυτή να κάνουν από Δευτέρα κιόλας αναγγελία προς τον ΕΛΓΑ. Στη συνέχεια θα πρέπει άμεσα η τοπική διεύθυνση του ΕΛΓΑ, σε συνεργασία βέβαια με την διοίκηση, να κάνει τις αυτοψίες. Και ο κάθε παραγωγός θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλει το αίτημά του με την περιοχή που έχει πάθει η καταστροφή και το ύψος, να προσδιορίσει δηλαδή και το ύψος της καταστροφής που έχει πάθει. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία γίνεται και στη συνέχεια γίνεται η εξατομίκευση των ζημιών, όπου οι γεωπόνοι θα πάνε με βάση τις αιτήσεις των παραγωγών στα χωράφια προκειμένου να διαπιστώσουν το ύψος της καταστροφής που έχουν πάθει παραγωγή. Αυτή η χαλαζόπτωση σήμερα στη Βιάνο αλλά και σε άλλες περιοχές, κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τη συνολική παραγωγή του κρητικού ελαιολάδου? Η Βιάνος είναι μια άκρος ελαιοπαραγωγική περιοχή. Επηρεάζει. Κοιτάξτε να δείτε. Ο καρπός από τη στιγμή που θα χτυπηθεί από το χαλάζι, ακόμα και αν δεν πέσει κάτω, πληγώνεται. Άρα θα επηρεάσει και την ποσότητα και αν δεν περισυλλογεί άμεσα, θα σαπίσει πάνω στην ελιά. Δηλαδή δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο καρπός ο οποίος πέφτει κάτω, είναι και ο καρπός ο οποίος μένει πάνω, ο οποίος έχει χτυπηθεί από τη σφοδρότητα του χαλαζιού, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η ποιότητα ή να χαθεί
στη συνέχεια μετά από μερικές μέρες. Μάλιστα. Κύριε Μπαρετάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.